με κρυθαρότο με καλαμαράκι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πάμε. Έλα ρε Δημήτρη, πάμε. Έλα Δημήτρη, γιατί έχει και μια δουλειά να κάνει μετά, αλλά δεν βλέπω να τελειώνει. Θα τη χρεωθεί. Θα δει, θα γίνει τώρα. Θα παίξουμε στο τέλο. Κάτσε αυτό το κεκάκι, τι είναι εδώ, ρε Άκη. Τσουρέκι με σχολά το μόνο που είμαστε, το κάνουμε Δευτέρα. Γιατί δεν είναι σήμερα. Δοκιμαστικό είναι, δοκιμαστικό. Δοκιμαστικό κάνει. Παίρνει για να δει αντιδράσει στο βράδυ. Α, ωραίο φαίνεται, κολλητέ. Είναι, είναι. Για είναι το καλύτερο που έχετε φάει. Ξέρω, ξέρω. Δεν κάνει αυτό σήμερα. Τι θα σου πει, φίλε. Μετά δεν μ' αρέσει. Τι? Δεν μ' αρέσει το φαγητό. Δεν τώρα ήταν στήσιμο. Ωραία, δεν πειράζει. Ωραία, εγώ θα πάρω αυτό να φάω και κάτι σε αυτό. Εντάξει. Θε να αφήσει ένα κομματάκι μόνο γιατί φαίνεται δοκιμάστη. Όχι. Όχι, γιατί τι είναι, γυναίκα του. Θα κάτσω διακριτικά εδώ στη γωνίτσα μου. Με τα βαρύλα. Το έχουμε κάνει kitchen bar. Δηλαδή εδώ μαγειρεύουμε και βλέπεις. Η kitchen bar. Λοιπόν, Άγι, μπράβο. Νηστίσιμη συνταγή, εύκολη συνταγή, πολύ γρήγορη συνταγή και πραγματικά όποιος το δοκιμάσει και, και δεν κάνει νηστεία θα το ζηλέψει και θα το φάει και θα το αναγκαστεί. Να... Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή κάνεις και προσιλητισμό σήμερα. Ναι. Ακριβώς. Κήρυγμα. Κάνει κήρυγμα. Σαφώς. Πάμε να δούμε τα υλικά. Ωραία. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μισό κιλό καλαμαράκια, 250 γραμμάρια μπαρίλα ριζόνι, είναι το πιθαράκι δηλαδή, μία σάλτσα μπαρίλα αναπολιτάνα, ένα μεγάλο κρεμμύδι ή δύο μικρά, ένα μεγάλο πράσο ή τέσσερα baby πράσα, τα πήρα από, το, από, την, πρασόνια. Από τη λαϊκή γιατί έχει τώρα πολύ αυτά τα μικρά τα πράσα, λίγο θα τα δείξω πως είναι, δύο σκελίδες σκόρδο, ένα κολοκυθάκι, αυτά τα βάζω προαιρετικά έτσι, πράσινα κολοκυθάκια, ίσα ίσα για να βάλουμε και κανένα λαχανικό μέσα στο φαγητό μας να πιάσει, βράδερφε. Αλάτι πιπέρι, ένα ζωμό λαχανικών λιωμένο σε μισό κιλό καυτό νερό, μία κουταλιά μαργαρίνη στο τέλος, είναι φυτική και μπορούμε να το βάλουμε, αντί για να βάλουμε βούτυρο όπως βάζουμε στα ριζότα και στα κεθαράκια στο τέλος, και δύο καλές χούφτες σπανάκι. Τώρα θα κάνουμε και μία δεύτερη συνταγή, η γκρεμολάτα η λεγόμενη. Γκρεμολάτα. Ναι. Δεν είναι τίποτα ουσιαστικά, είναι μαϊντανός με λεμόνι και σκόρδο. Βέβαια εγώ θα βάλω και λίγο αμύγδαλο μέσα και πήρα λίγα μυρώνια να βάλω να σας δείξω και τα μυρώνια. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ ιταλικό, πάει πάνω κυρίως από τα μοσχάρια στο τέλος. Έλα ρε. Τελικά άμα ανακατέψεις μαϊντανό με ξύσμα από λεμόνι και μια σκελίδα σκόρδο, αυτό σου λέει ότι έχει μαϊντανό, λεμόνι και μια σκελίδα σκόρδο. Αλλά συνδυαστικά τελικά αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία γεύση. Είναι καταπληκτικό. Είναι κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο νόστιμα, αλλά τελικά είναι πολύ, πολύ. Ένα κομματάκι για τη φέη. Άσε λίγο τη φέη. Δεν ξέρει η φέη αυτό. Η φέη, τι τώρα. Θέλει καφέ μωρό να ξυπνάει γι' αυτό. Τότε φάτε όλα, ρε Γιώργο. Ριζόνι μπαρίλα. Λοιπόν. Είναι κάποια πράγματα αυτό που σου λέω ότι τελικά δεν καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο νόστιμο και γιατί αλλάζει τόσο φαγητό, αλλά το κάνουν. Ας πούμε η τάρταρα σος που είναι για το ψάρι, άμα τη φας μόνη της, δεν σου κάνει. Ναι. Άμα το βάλεις μαζί με το ψάρι, άμα το βάλεις με οτιδήποτε άλλο, κοτόπουλο ή οτιδήποτε δεν πάει. Με το που το βάλεις μαζί με το ψάρι γίνεται άλλο πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε, κάποια πράγματα και εμείς δεν μπορέσαμε να τα ψυχολογήσουμε στη μαγειρική γιατί είναι τόσο νόστιμα, αλλά είναι τόσο νόστιμα. Μπράβο. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, φίλε μου. Λοιπόν, εν μεταξύ έχω πάρει και άλλα πράγματα για να δείξω. Τα πήρα γιατί τώρα είναι γεμάτη λακή με πραγματάκια και μπορούμε να βάλουμε στο φαγητό μας εκτός από αυτά, μπορούμε να βάλουμε λάπαθα, βλήτα. Μπορούμε να βάλουμε σπαράγγια. Έχει πάρα πολύ ωραία σπαράγγια ελληνικά και άγρια σπαράγγια. Τα μικρά τα σπαράγγια. Πάρα πολύ ωραία σπαράγγια. Εγώ τρελαίω μια σπαράγγια. Είναι λίγο ακριβούτσικα, αλλά τώρα που είναι εποχή του, στη λαϊκή τα βρίσκουμε πάρα πολύ φθηνά. Και έχει άγρια σπαράγγια ελληνικά. Να ξέρετε, είναι αυτά τα πολύ λεπτά. Απλά τα ρίχνετε μέσα στο φαγητό σα και είναι καταπληκτικά. Αυτά τα πήρα έτσι για να τα δείξω. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν ξέρω πώ είναι λαϊκή. Αύριο έχει στην πίστη. Θα δίνουν παλαιολόγου στο παλαιό φάληρο. Και αυτά μπορείτε να τα βάλετε. Στο χαλάνδρι σήμερα. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, πάρτε λίγο λαχανικά να δοκιμάσετε. Τα λαχανικά είναι αυτά που κάνουν ξεχωριστό το φαγητό μας. Λοιπόν, βάζω τώρα με τη φωτιά και πάμε να σιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Θα βάλουμε ή δύο μικρά κρεμμύδια ή ένα μεγάλο, εντάξει. Ναι. Βάλεις ελαιόλαδο, αρκετό στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Μάλιστα, σεφ. Δεν είναι ανάγκη τώρα τα κρεμμύδια να τα ψιλοκόψετε. Άμα νομίζετε ότι δεν το έχετε στο ψιλόκομμα, μπορείτε απλά να τα κόψετε έτσι μεγάλα κομματάκια. Άμα τα σουτάρουμε καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι μπολικό, δηλαδή τόσο. Και λίγο ακόμα να βάλεις, δεν μας πειράζει. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Έξτρα. Όπως λέει και ο φίλος μας. Και ο φίλος μας, ο δικός μας, ο κολλητός. Ο Τζέιμι Όλιβερ που είναι γολιτάρι. Δεν θα ήταν ωραίο πράγμα να έχεις φίλο τον Τζέιμι Όλιβερ. Είναι πολύ καλό άτομο και βγάλει πολύ καλό πρότυπο γιατί έχει και οικογένεια και παιδιά και ξέρεις είναι πολύ ότι δεν εκμεταλλεύεται όλο αυτό που του συμβαίνει για τη ματαιοδοξία του. Ισχύει.
Να ξέρεις όμως ότι νιώθω το ίδιο περήφανος που λέω ότι έχω φίλο μου τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αρχίζαμε τις παπάντζες. Ωραία. Ναι, λοιπόν, λαδάκι αρκετό. Ρίχνουμε δύο κρεμμυδάκια μικρά ή ένα μεγάλο θα ρίξετε μέσα. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε κεφταράκι και είναι πολύ εύκολο να κάνετε ένα κεφταρό το νηστίσιμο. Δέστε τι κάνουμε, δεν είναι τίποτα αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, αυτή την εποχή έχει αυτά τα baby πράσα, έτσι λέγονται, μικρά πράσα. Ωραία. Είναι πιο λεπτά από τα κανονικά. Mm-hmm. Από γεύση είναι ίδια, αλλά είναι πιο ελεγκάζ να τα χρησιμοποιούμε για τη μαγειρική. Δηλαδή, άμα τα κόψουμε έτσι κομματάκια, ωραία, κάνουμε ένα πολύ ωραίο χοιρινό και το πετάμε μέσα και έχουμε ολόκληρα τα πράσα. Και είναι λίγο πιο τρυφερά από τα κανονικά. Γιατί στη μέση τα άλλα έχουν κοτσάνια, έχουν πράμα. Αυτά είναι λίγο πιο τρυφερά από τα άλλα. Και υπάρχουν στη λαϊκή, υπάρχουν στην αγορά. Να δοκιμάσουμε αυτά τα προϊόντα, γιατί δεν τα έχουμε δοκιμάσει και ξέρετε. Και οι μάστορες που τα φέρνουν, άμα δεν τα παίρνει κανείς, μετά σταματά να τα φέρνουν και σταματά να τα παράγουν. Δεν είναι πιο ακριβά, είναι στην ίδια τιμή πάνω κάτω. Βέβαια στο εξωτερικό, άμα θα πάρεις baby πράσα από αυτά, είναι πανάκριβα. Είναι πολύ πιο ακριβά από τα κανονικά. Οτιδήποτε baby. Μην ασχολείσεις στο εξωτερικό τώρα να πούμε. Για δεν το παίζεις μάγκα τρεφή. Έλα μωρέ. Εντάξει, οκ. Όταν αυτοί ξεκινήσαν να τρώνε κρέας, εμείς είχαμε ήδη ουρικόξι. Μουσχάρι. Μόνο μουσχάρι κάνεις. Ουρικόξι. Μουσχάρι. Και με θαλασσινά. Ναι, ισχύει. Είσαι ωραίος, ε. Αφού σου έχω πει, το ουρικόξι είναι η νόσος της καλοζωίας. Είχε ο Ιούλιος Κέσαρας. Αλήθεια. Γιατί προκαλείται από το πολύ φαγητό, το κρέας και ποιοτικά φαγητά, όπως είναι το κρέας ή τα θαλασσινά. Ναι. Και πρίζονται τα πόδια, γι' αυτό και είχε ο Ιούλιος Κέσαρας. Είχε θέμα. Τα φέφτα. Είχε πρίζονται τα πόδια. Ακριβώς. Καταγράφεται αυτό, δεν είναι αουα. Εσύ δεν λες τίποτα αουα. Λοιπόν, βάλαμε ένα πράσο και ένα μεγάλο κρεμμύδι. Ή τέσσερα μικρά πράσα και δύο μικρά πράσα, εντάξει. Δύο σκελίδες σκόρδο. Ποδάγρα. Είχαν ποδάγρα. Τι είναι αυτό, Βασιλής και Ευγενής. Από το ουρικόξι. Σου το είπα από πάνω ή το θυμήθηκες τώρα. Όχι ρε, το ξέρω. Α, έκανες ένα μικρό τέτοιο, για να ψάξεις το σκληρό, ε. Μια μικρή... Ένα μικρό defragmenté. Ο Δημήτρης έχει σκληρό. Είναι Wikipedia, τα ξέρει όλα. Από όλα τα θέματα εκτός από τη μαγειρική. Λίγα μέτρη. Είναι μέτρια γνώση. Αυτό είναι το κακό. Τίποτα καλά. Αρκετά μέτρια. Λοιπόν, κολοκυθάκι. Ένα κολοκυθάκι. Γενικά, άμα καταλαβαίνετε τώρα τι κάνω, οτιδήποτε λαχανικά έχετε στο ψυγείο σας ή οτιδήποτε λαχανικά θέλετε να δοκιμάσετε. Το πετάς μέσα. Ναι, θα πάρετε από ένα. Λίγο ίσα να δοκιμάσετε. Μπορείτε να πάρετε λίγα σπαράγια, μπορείτε να πάρετε λίγα βλήτα, μπορείτε να πάρετε λίγα καρότα. Οτιδήποτε σας αρέσει, πάτε στο μάστορα και πείτε του. Σε μια σακουλίτσα να σας βάλει από ένα. Και χρωματικά μπορεί να μας αρέσει. Το καρότο, ας πούμε, θα κόλλαγε εδώ να έχει λίγο πορτοκαλί μέσα. Σίγουρα θα κόλλαγε πάρα πολύ και κολλάει και στη γεύση. Γιατί να ξέρεις ότι όταν κάνουμε κάτι νηστίσιμο, επειδή δεν χρησιμοποιούμε ζωμούς κρέατος, όπως θα βάζαμε κοτόπουλο κανονικά που έχει μια έξτρα γεύση, χρειαζόμαστε τα λαχανικά μέσα για να δώσουν τη γεύση που τελικά θέλουμε, έτσι. Μεγάλη γίνεται. Όλα καλά, παιδιά. Το φαγητό. Το βάνω με λαχανικά μέσα στην κατσαρόλα και τα τσιγαρίνω. Να βάλουμε και λίγο κολοκυθάκι μέσα, ανακατεύεις. Και τώρα, φίλε μου Ουγγαρέζο, βλέπεις ότι χρειάζεται λίγο ακόμα λαδάκι και μας το λέει, γιατί έχει στενός τελείως. Έχει στενός. Έχει ρίξει και καίγεται. Άρα θα ρίξουμε λίγο ακόμα λαδάκι και ανακατεύεις. Τώρα, πήρα έτοιμα κατεψυγμένα καλαμαράκια, γιατί τα βρήκα πάρα πολύ φθηνά και πολύ εύκολα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Τα καλαμαράκια με τα πάρουμε φρέσκα θέλουν μια διεργασία, σίγουρα είναι. Σκάλα, έχουν ρε, μια. Έλα ρε πανάθα. Έλα ρε πανάθα, αρρώστια. Σε ματιά σας. Έτσι σήμερα, παιδιά. Έχω μια δουλειά έτσι, Δημητρό. Απαλλαγή, παιδιά, απαλλαγή. Πού να πάω. Κανένα απαλλαγή. Αυτό είναι σημάδι ιονός για σήμερα. Τι εννοεί. Παίζει ο Παναθηναϊκός, πολύ σημαντικό μάτι για την Ευρώπη. Λέτε να σας φέρω γούρι στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Καλημέρα σας! Καλημέρα σας! Φέι σου έφερα τσουρέκι, άμα θες δοκίμασε αυτό που έμεινε. Αυτό. Γιατί μου ζήτησες, ναι. Αυτό μου έφερες. Μου κάνεις και πρόλογο. Ήταν λίγο πιο ωραίο πριν. Συγγνώμη, αυτό μου έφερες. Το παλιό άντρα σου. Όλο. Ναι. Πόσο ήτανε. Ήτανε τουλάχιστον 1000 θερμίδες. Αλήθεια. Ναι. Ήτανε πρωινού. Τσίβημα. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο τι έχω κάνει, γιατί θέλω να ρίξω. Να σου πω τι έχω κάνει, γιατί θέλω να ρίξω κρυθαράκι μόνο. Συγνώ. Λοιπόν, έχω ρίξει ένα κρεμμύδι μεγάλο, ένα μεγάλο πράσο, τα έχω ψιλοκόψει, δύο σκελίδες σκόρδο, τα έχω σοτάρει όλα αυτά. Στη συνέχεια έριξα ένα κολοκυθάκι κομμένο σε κυβάκια και θα ρίξω. Κολοκυθάκι, ίσα ίσα, ό,τι λαχανικά έχουμε μπορούμε να ρίξουμε. Και θα ρίξω 250 γραμμάρια κρυθαράκι μπαρίλα. Τέλειο.
Λίγο. Με 250 γραμμάρια, πίστεψέ με, θα φάμε όλοι εδώ μέσα. Εντάξει. Αν δεν βάζεις όλο το πακέτο. Όχι, δεν βάζουμε όλο γιατί θέλουμε να έχει, επειδή θέλουμε να έχει γεύση το καλαμάρι. Είναι μισό κιλό τα καλαμάρια που πήρα. Τι είναι καθαρισμένα και κατεψυγμένα. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτό το κρυθαράκι είναι λίγο πιο ψηλό από τα κανονικά, γι' αυτό και γίνεται και πολύ γρήγορα. Το κρυθαράκι το ψηλό σε 10 λεπτά τη στιγμή που αρχίσουμε να το μαγειρεύουμε είναι έτοιμο. Λοιπόν, πρέπει να σουτάρουμε λίγο το κρυθαράκι. Για ποιο λόγο, θυμάστε με πώς. Πρέπει να σουτάρουμε το κρυθαράκι για να φορακιστεί και να κλείσει τους σπόρους του. Ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά για να γίνει σπυρωτό. Γιατί εάν δεν το κάνουμε αυτό, μετά με το βράσιμο θα γίνει λαπάς και θα κολλάει το ένα με το άλλο. Είσαι ωραία. Είναι ωραία τώρα την άποψη. Δεν είμαι καλή μαθήτρια. Είσαι καταπληκτική. Απλώς χθες την εγγραφή. Εντάξει, ναι. Πατέρα. Δεν πειράζει, κάναμε μια εγγραφή χθες. Ναι. Ούτως ή άλλως το είπαμε. Δεν είναι απλά κάτω, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, όχι, πολύ καλά τα είπε. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να τα κάψουμε, θέλω ίσα να πάρει λίγο χρώμα με το ελαιόλαδο. Σε αυτό το σημείο έχω πάρει κατεψυγμένο καλαμαράκι, καθαρισμένο. Εντάξει, ήθελα τη συνταγή να την κάνουμε χταπόδα, αλλά το χταπόδα είναι λίγο πιο ακριβό και επειδή. Πώς το έβαλες. Τι. Κατεψυγμένο. Κατεψυγμένο, καθαρισμένο, έτοιμο. Έτσι όπως είναι. Λοιπόν, θα σουτάρουμε λίγο και το καλαμάρι. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο. Δώστε βάση. Ειλικρινά θα σας αποζημιώσω το φαγητό, γίνεται πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο και να μην στεύουν σπίτι, θα το φάνε και θα πούνε: Έλα, Παναγία μου, τι φαγητό είναι αυτό. Παναγία μου, τι φαγητό είναι αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν. Γεια σου, Χριστονέζο. Ρίχνουμε και το καλαμαράκι μέσα. Έλα εδώ λίγο. Έλα. Δεν επιτρέπω αυτό το πράγμα να βγαίνει τέρα. Πώς είσαι, όλα καλά. Ωραία, Άκη, τι γίνεται. Μέσα. Ωραίο, ε! Ναι, ωραίο φαίνεται. Κοίταξε να δεις τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Φέη, έχουμε τα υλικά με τη σειρά. Θέλω να μου πεις πώς τα προσθέτουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει το φρέσκο το κρεμμυδάκι. Ωραία. Έχουμε βάλει το κολοκυθάκι. Ανακατεύουμε τώρα εδώ για να μην πιάσει. Ας το ανακατεύω. Έχεις δίκιο, μας έπιασε. Ναι. Δεν μας πειράζει. Κρυθαράκι, μπαρίλα, όχι όλη τη συσκευασία λίγο. Και μετά έβαλε το κρεμμυδάκι. Το μισό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το βούτυρο θα το αφήσουμε στο τέλος. Ναι, λέω, ναι. Γιατί είναι η διαδικασία που κάνεις και για το ριζότο. Ωραία. Που βάζεις το βούτυρο στο τέλος. Απλά να σου πω ότι έχουμε μαργαρίνα εδώ πέρα, δεν έχουμε βούτυρο για να νηστήσουμε, εντάξει. Είναι σωστή είναι την παρατήρηση. 100% αυτό σωστή. Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Ωραία. Το σπανάκι θέλει λίγο. Οπότε όχι. Στο τέλος. Στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα δύο πρέπει να μπουν μαζί. Μπράβο. Ρίξε το κρασί. Για να αφήσουμε το κρασί να εξατμιστεί, γιατί ποτέ δεν βάζουμε το κρασί στο τέλος, αλλά στην αρχή, για να εξατμιστεί όλη η οξύτητά του. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε το κρασί, αυτό που είπε η Φέη, να το επενδυμίσω κι εγώ. Πάντα ρίχνουμε το κρασί για να σβήσουμε τελικά το κρυθαράκι, το ριζότο ή οτιδήποτε κάνουμε. Γιατί θέλουμε να εξατμιστεί τελείως το αλκοόλ που έχει από μέσα. Θέλουμε να φύγει η οξύτητα που έχει. Και άμα δεν εξατμιστεί, δεν συνεχίζουμε τη διαδικασία να προσθέσουμε νερό. Άμα τώρα προσπαθήσω να βάλω ντομάτα. Μια σάλτσα ντομάτας ή προσπαθήσω να βάλω νερό μέσα, αυτό που θα γίνει είναι το κρασί τελικά να διαλυθεί μέσα στη σάλτσα μου και στο τέλος να έχω την αίσθηση του κρασιού. Θέλω να έχω λίγο αίσθηση του κρασιού, αλλά όχι έντονη. Να. Οπότε όσο τραβήξει το κρυθαράκι τώρα, μου φτάνει. Ωραία. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Περιμένεις δηλαδή να φύγει η κρασία του. Το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ωραία. Περιμένουμε τώρα να εξατμιστεί τελείως το κρασί. Θα βάλουμε εδώ νερό στο κύβο. Δεν χρειάζεται, γιατί έτσι άλλως θα ρίξουμε νερό μέσα. Μπορούμε να το διαλύσουμε, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εντάξει. Να σου πω, Ακή, αν βάλουμε ούζο, επειδή είναι το ψαρικό και. Είσαι ωραίος. Μπορούμε να βάλουμε και ούζο και θα γίνει καταπληκτικό. Έχω ούζο, θες να βάλουμε. Για βάλε. Αφού βάλαμε κρασί. Μπορούμε να βάλουμε και ούζο. Θα μεθύσουμε σήμερα στο πρωινό. Έχουμε καπουτζίδι σήμερα. Θα κάνουμε παιχνίδι. Δεν θα είναι αυτό. Μπράβο, Ακή. Δε τώρα. Τι λε, Στέλιο μου. Ένα δωράκι να δώσω. Τώρα! Μπράβο, ρε, ναι, είσαι καταπληκτικός. Πολύ ωραία ιδέα σου. Ναι, ναι. Και πάει πάρα πολύ με τα θαλασσινά. Και μύρισε κατευθείαν το ίδιο. Αλλά πάλι πρέπει να τα αφήσουμε να εξακουστεί. Τι γίνεται, να σε βοηθήσω. Άσε, τι κάνεις. Τίποτα, τίποτα. Για να δείξετε, να δείτε τι δώρα σας δίνουμε. Είναι τόσο βαρύ. Έχει τόσο πολλά πράγματα μέσα. Ναι, τι είναι και όσο, παιδιά, όντως βαρύ. Λοιπόν, όλη αυτή η κουτάρα μπαρίλα. Μπορεί να γίνει δική σας, αρκεί να στείλετε μηνυματάκι, γράφετε μία έψιλον, αφήνετε κενό. Όχι, λάθος. Θα το πάρω αλλιώς, περιμένετε. Για να κερδίσετε αυτό το δώρο, γράφετε μητά, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54890, διαφορετικά καλείτε στο 901-901-4250 και ένας από εσάς μας παρακολουθεί τώρα κερδίζει αυτό το σετ με τα προϊόντα για την κουζίνα σας. Λοιπόν,
Περιμένουμε να εξατμιστεί τελείως ό,τι υγρασία έχει. Το καταλαβαίνουμε γιατί αρχίζει να κολλάει το κρυταράκι κάτω. Και βάλαμε και το ούζο μέσα, οπότε προσθέσαμε και άλλη υγρασία. Να διευκρινίσω ένα πράγμα εδώ πέρα. Επειδή βάλαμε κατεψυγμένο καλαμαράκι, το βάζουμε στην αρχή. Σε περίπτωση που το καλαμαράκι ήταν φρέσκο, περιμένουμε, κάνουμε όλο το ριζότο κανονικά ή το κρυταράκι και το ρίχνουμε τελευταία στιγμή πριν το βγάλουμε από τη φωτιά. Γιατί σκληραίνει πάρα πολύ το φρέσκο. Ενώ το κατεψυγμένο. Είναι πιο γρήγορο το φρέσκο από το τρεφτό. Ναι. Τόσο γρήγορα. Το κατεψυγμένο είναι ήδη ουσιαστικά ψημένο γιατί το βάλαμε στην κατάψυξη και έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσύ έβαλες κατεψυγμένο ρίξω... τώρα. Ναι. Το κατεψυγμένο το έριξα στην αρχή. Μην είδες, έτσι. Το φρέσκο το βάζεις στο τέλος. Το φρέσκο θα σου δείξω σε ποιο σημείο το βάζεις κανονικά. Γιατί το φρέσκο θέλει πιο λίγο χρόνο. Το φρέσκο θέλει 10 δευτερόλεπτα για να γίνει. Άμα το ψήσουμε παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα θα χρειαστεί μετά να το ψήσουμε τουλάχιστον 30-40 λεπτά για να ξαναμαλακώσει. Γιατί στα 10 δευτερόλεπτα είναι ψημένο και μαλακό. Μετά από τα 10-20 δευτερόλεπτα αρχίζει σκληραίνει μέχρι τα 30 λεπτά και μετά από τα 30 λεπτά ξαναρχίζει να μαλακώνει. Γρήγορα. Ναι. Το κατεψυγμένο όμως μπορούμε να το βάλουμε από την αρχή γιατί έχει σπάσει τελείως μέσα στην κατάψυξη. Ουσιαστικά μπήκε μέσα στην κατάψυξη και σπάσει, έχει μαλακώσει πάρα πολύ και δεν έχει πρόβλημα. Μπορούμε να το βάλουμε από την αρχή. Εντάξει, ωραία. Το καταλάβες αυτό. Το φρέσκο το βάζουμε στο τέλος και το κατεψυγμένο στην αρχή. Μπράβο. Έριξα πολύ λίγο νεράκι, πολύ λίγο ίσα-ίσα στην πρώτη βράση. Ζεστό νερό. Για να, ναι. Και ό,τι έχει πιάσει τον πάτο θέλω να δείτε ότι σιγά-σιγά το ξύνω και το βγάζω. Δεν θέλω να κρατήσω τίποτα. Εντάξει. Δεν θα μας λασπώσει. Θέλουμε να λασπώσει το κρυθαράκι. Γιατί είναι κρυθαρότο, δεν είναι κρυθαράκι κανονικά. Θέλουμε ουσιαστικά να λασπώσει. Θα πάρω μία σάλτσα ναπολιτάνα μπαρίλα και θα ρίξω μέσα για να το κάνω κοκκινιστό. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να το κάνετε κοκκινιστό, θα συνεχίσετε την ίδια διαδικασία χωρίς σάλτσα ντομάτας, απλά με το κρυθαράκι. Εντάξει. Τέλεια. Απλά για να το κάνουμε κοκκινιστό έτσι. Ήθελα να το κάνουμε χταποδάκι, αλλά μου βγήκε λίγο πιο ακριβό το χταποδάκι αυτό που σου είπα. Πόσο θέλω... βγαίνει αυτή η συνταγή? Βγαίνει, βγαίνει 12 ευρώ. Ναι, λοιπόν. Τώρα... 12 ευρώ το 4 άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Και πάμε να κάνουμε την κρεμολάτα, παιδιά, έτσι. Μέχρι να γίνει το ριζότο. Η κρεμολάτα? Ναι, είναι. Εσύ ξέρεις πολύ καλά τι είναι. Είναι ιταλικό. Αυτά τα δύο είναι ιταλικά που έχουν μείνει. Δεν μου έρχεται την κρεμολάτα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις τώρα, Σινέζο. Όχι. Τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα ανακατεύεις συνεχώς. Μόλις δεις ότι πιάνει πάρα πολύ στον πάτο, θα προσθέτεις δύο σφινάκια νερό μέσα. Τρία σφινάκια νερό. Το σπανάκι στο τέλος. Δεν μας χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, το ζωμό ξεχάσαμε να ρίξουμε, το ρίχνουμε μέσα. Εντάξει. Παίρνω και αυτό πίσω. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε την κρεμολάτα. Αυτό εδώ πέρα που θα κάνουμε, είπα και πριν, είναι ουσιαστικά μαϊντανός, σκόρδο και λεμόνι. Αυτά τα τρία υλικά είναι που μας κάνουν την κρεμολάτα. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή άμα κάτσεις και... είναι... κρεμολάτα. Αυτό εδώ το μείγμα το κάνουν και το ρίχνουν συνήθως πάνω από χοιρινό ή μοσχάρι στο τέλος με το που κάνουν το βραστό και δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα. Δηλαδή άμα σκεφτείς ότι έχει σκόρδο μαϊντανό και λεμόνι θα πεις «ΟΚ, είναι σκόρδο μαϊντανό και λεμόνι». Είναι αυτό που έλεγα πριν στον Δημήτρη. Αλλά τελικά αυτό το πράγμα δίνει εντελώς... απογειώνει, ναι, το φαγητό. Δηλαδή το κάνει πολύ ξεχωριστό. Να το κρατήσουμε στο ψυγείο σαν μείγμα και θα σου δείξω πώς θα το σερβίρουμε. Να του ανέχουμε και... καλό χρέας και να το φάμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κάτσε να πάρω λίγο αυτό, να ξύσω, να βγάλω λίγο ξύσμα και θα σου δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, και εγώ ζεστανά. Ανάβουμε λίγο παρακαλώ το ερκοντήσιμο. Τώρα θα χρειαστεί λίγο παραπάνω νεράκι. Βλέπεις που άρχισε να πιάνει, έτσι. Λίγο παραπάνω νεράκι. Το κρυθαράκι το λεπτό θέλει περίπου. Ρίξε. Θέλει περίπου. Θέλω να ξύνεις και από τα πλάγια, και από τα πλάγια. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Γιατί βλέπεις που πιάνει. Ναι. Μπράβο. Θέλουμε και χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά για να μην το ρίχνει πάνω σου. Μπορούμε να το βάλουμε στο 5 από το 9, εντάξει. Για να μην κάνει αυτές τις μπουρμπολίτρες, να ξυπνήσει σιγά σιγά. Λοιπόν, θα βάλω το ξύσμα από δύο λεμόνια. Εντάξει. Το έκανα καλά. Τέλεια. Το γυρνάω, ναι. Να δούμε ποιος το κάνει καλύτερα. Έλα τώρα, εντάξει, πώς θα το ανταγωνιστείς με εμένα, τι είμαι εγώ. Όχι, απλά με μία κίνηση, κοιτάξτε να μην βγάζετε... Εσύ είσαι το 100 με το 0,001. Όχι ρε, μην ρίχνεις τον αυτός και μην είσαι Μαρθα Βούρτσα. Μαρθα. Το έχει μελετήσει αυτό. Τώρα σου βγήκε ή το έχεις μελετήσει. Δεν τα έχω μελετήσει, απλά... Λοιπόν, λοιπόν... Λεμονάκι, ξύσμα. Το βάλαμε στην άκρη, βλέπετε δεν κρατάμε το άσπρο, παίρνουμε μόνο το κίτρινο, αυτό είναι που έχει τη γεύση. Παίρνουμε λίγο μαϊντανό. Εγώ. Θέλεις, ναι. Σίγουρα, πρόσεχε δάχτυλα και νύχια. Δεν έχει πράσινο. Δεν πειράζει. Άρα, πολύ σωστή η παρατήρηση. Αυτό που κάνω νέος, θα κάνετε κι εσείς. Κοιτάξτε. Θα έχετε ένα πυρουνάκι από δίπλα και θα δοκιμάζετε. Δεν έχει ακόμη, κρατάει πολύ. Από τη στιγμή που κρατάει, συνεχίζει να βράζω. Λίγο νεράκι. Είδες πως εύκολο να κάνεις κρυταράκι. Είναι αστείο. Και συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε. Πώς και τα δάχτυλα, φέει. Πάνε. Λίγο ακόμα. Δεν το αφήνεις αυτό, δεν το αφήνεις. Όχι, γιατί δεν τι είμαι, με φοβόσαστε. Δεν σε φοβόμαστε, καμία σχέση. Φαντάζεστε να το κάνω. Δεν σε φοβόμαστε, κράω. Όχι, κι άμα έχεις την ιδέα, πάρτε στο πάνω. Δεν φύγει μια σκελίδα σκόρδο. Άστο. Γιατί. Μ' αρέσει που έχεις βάλει τα δάχτυλα, δεν τα έχεις βάλει
Πολύ ωραία, δεν μας πειράζει. Τα κατάφερες. Καλέ, μια χαρά. Άκουγα τι φέρει. Φτάνει, φέρει, φτάνει. Ωραία. Κάνε το ίδιο και με τα μυρώνια. Εγώ θα βάλω και λίγα μυρώνια γιατί σας λέω τα βρήκα φρέσκα που είναι στη Λαϊκή, γι' αυτό τα πήρα. Τα μυρώνια έχουν μια πολύ ελαφριά γεύση ούζου, ουσιαστικά είναι κάτι ανάμεσα σε εστραγγόν και σε μαϊντανό. Εντάξει. Ναι. Αλλιώς λέγεται φράγκο μαϊντανός. Αυτό το εστραγγόν γιατί δεν το βρίσκω. Πάω στο έχω πάει πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ. Ναι, είναι αδικία. Είναι αδικία γιατί κάποια πράγματα γιατί πρέπει να υπάρχουν στην αγορά. Δεν μπορούμε να το φυτέψουμε. Να ρωτήσουμε τους υπουργούς. Μπορούμε να το φυτέψουμε. Δηλαδή, ξέρετε, στη Λαϊκή, άμα φέρετε στραγγόν, τώρα ειδικά με την νηστεία, να ξέρετε ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό μυρωδικό που υπάρχει. Έλα, ρε. Εντάξει, Φέι, μην το κάνεις αυτό γιατί πραγματικά, ας πούμε. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, ωραία, τέλος. Κάτσε να πάρω λίγο το μιξεράκι. Εγώ. Και κάνει τόσο διαφορά αυτή η κρεμολάτα. Τώρα θα δεις. Κρεμολάτα. Τα μυρώνια μπορούμε να κόψουμε και το κοτσάνι όλο. Είναι τόσο μαλακά. Δεν είναι σαν το μαϊντανό. Εντάξει. Αυτή την σάλτσα τώρα που κάνουμε, τη χρησιμοποιούμε για τη συγκεκριμένη συνταγή. Δεν είναι σάλτσα. Δεν είναι ότι μπαίνει στο χοιρινό. Δεν είναι σάλτσα, το ρίχνουμε από πάνω σαν πώς να σου πω. Πώς τα ρίχνουμε, ας πούμε, από πάνω παρμεζάνα σε κάτι που είναι νηστίσιμο. Αυτό το ρίχνουμε από πάνω για να δώσει μια ιδιαίτερη γεύση στο τσίλι. Καθόλου, καθόλου. Θα βάλω εγώ και λίγα ομά αμύγδαλα, όχι ψημένα, ομά. Εντάξει, για να το κάνω ακόμα, να έχει ακόμα περισσότερη αίσθηση ότι πάμε κάτι που δεν είναι νηστίσιμο. Έχω ρίξει μέσα και μια σκελίδα σκόρδο, εντάξει. Άρα, το σκόρδο το βάλαμε. Το μαϊντανό το βάλαμε, το λεμόνι το βάλαμε, το ξύσμα. Αυτό που πρόσθεσα εγώ είναι λίγο αμύγδαλο και τα μυρώνια. Εντάξει, τώρα θέλω να τα βάλεις όλα μαζί σε ένα μπολ και να τα ανακατέψεις. Να βάλω εγώ. Τι γίνεται εκεί πέρα, δοκίμασες την Κινέζο? Δεν γίνεται, έχει γίνει ακόμη. Για να δω κι εγώ. είναι λογικό να μην γίνει. Κοντεύει. Δεν υπάρχει, θα δεις τώρα, περίμενε. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα προσθέσει καθόλου νερό παραπάνω, θα αφήσει να δέσει έτσι όπως είναι, εντάξει. Λοιπόν, βάλ' το σε ένα. Δεν βάζεις λάδι δηλαδή να γίνει σως. Όχι. Παίρνεις έτσι σαν. Κατάλαβα, ναι. Πέταξε εδώ μέσα. Λίγο αλλά το πίπερο θα μου ρίξεις μέσα. Τώρα αυτό εδώ μπορεί να φαίνεται ότι. Οκ, δεν έχει τίποτα άλλο. Θα μας δείξει το τέλος. Ακεί το χοντροκομμένο πρέπει να το έχουμε το αμύγδαλο. Το αμυγδάλο και πιο χοντροκομμένο ακόμα καλύτερα. Ναι, όσο πιο. Και το έχω ομό, δεν το έχω ψημένο. Για να είναι έτσι πιο υγιεινό. Φαίνεται σαν ταμπουλέ. Να μου τώρα κάνει φόρμα. Φαίνεται σαν ταμπουλέ, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, κάτσε να ανάψουμε πολύ λίγο εσένα. Γιατί βάλαμε πολύ νερό, θέλω να φύγει το παραπάνω. Μαύρο πιπέρι έχουμε κόκκινο. Δεν πειράζει, βάλε κόκκινο. Λοιπόν, αυτό τώρα, άμα προσπαθήσετε να το φάτε μόνο, δεν είναι ωραίο. Αυτό που πάει συνδυαστικά είναι τελικά με κόκκινες σάλτσες ή γενικά με φαγητά που έχουν σάλτσα από πάνω, γιατί τελικά μας δίνει αυτή τη φρεσκάδα. Άμα πάρω τα μυρωδικά μου και τα ρίξω τώρα μέσα, θα χάσουν τη φρεσκάδα τους. Ναι. Όταν τα ρίχνω από πάνω και τελικά ανακατεύω και τρώω, είναι αυτό που μας κάνει ξεχωριστό το φαγητό. Και ουσιαστικά έχουμε τελειώσει το φαγητό μας, πάμε να το σερβίρουμε. Τώρα θα ρίξουμε μέσα. Θα μου ρίξει όλο το σπανάκι. Ο χρόνος που γράφεται. Όχι, πολύ λίγο. Ακεί, ο χρόνος που γράφεται στο κουτί για το κουθαράκι. Αν βάλεις όλα αυτά τα πράγματα μέσα, 11 είναι λεπτά. Ο ίδιος. 11 λεπτά. 11 λεπτά. Να ρίξεις σπανάκι. Ναι. Σε 11 λεπτά, παιδιά, έχετε φαγητό έτοιμο, σύν τα υπόλοιπα που κάναμε στην αρχή, άλλα 15 λεπτά, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Ανακάτεψε. Θα βγάλει πολύ λίγο υγρασία του σπανάκι. Το βούτυρο πρέπει να βάλουμε. Για πρέπει να είναι. Αχ, το βούτυρο γιατί να το βάλουμε. Το βούτυρο το βάζουμε στο. Δεν είναι βούτυρο, είναι μαργαρίνη. Είναι μαργαρίνη. Πρέπει να. Άκουσε με να σου πω γιατί πρέπει να βάλουμε βούτυρο. Άκουσε με, θα σου πω πολύ απλά. Να με πείσεις. Λοιπόν, όλα τα πράγματα που κάνουμε στη μαγειρική έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο. Το βούτυρο δεν το βάζουμε μόνο για γεύση, γιατί δίνει μια γεύση. Η μαργαρίνη δεν είναι τόσο γευστική όσο το βούτυρο. Έχει πιο αραιή γεύση. Αλλά πάρε πρέπει να τη βάλουμε γιατί. Σκέψου ότι αυτό είναι ένα μείγμα, σαν ένα μείγμα ψωμιού. Έτσι. Όσο τα αφήνει, τόσο περισσότερο θα γίνεται ένα και θα γίνεται λάσπη. Οπότε να βάζει το βούτυρο ουσιαστικά λιώνει και μπαίνει ανάμεσα στο ένα κρυθαράκι και στο άλλο. Και τελικά μετά από λίγη ώρα. Το κρυθαράκι μας είναι σαν να είναι φρέσκο. Το κάνεις για γεύση, όχι για γεύση. Γεύση και σύσταση. Και... σύσταση περισσότερο από γεύση, γιατί δεν θέλω να γίνει λάσπη να γίνει ένα. Εντάξει. Άρα, ρίχνω. Γιατί πρωτεΐνες τις έχουμε πάρει. Έχουμε ναι. Πρωτεΐνες από το ψάρι, δεν χρειάζεται από το να πάρουμε και. Δύο κουταλιές της σούπας μαργαρίνη και πάμε να σερβίρουμε. Θα πάρουμε μία μεγάλη, μεγάλη. Ανακάτεψε. Βγάλτε από τη φωτιά, όταν ρίχνουμε το βούτυρο, το βγάζουμε από τη φωτιά για να δέσει.
Εντάξει. Δεν μας είπες σε ποιο σημείο θα βάζαμε το φρέσκο καλάμάρι. Το φρέσκο καλαμάρι το ρίχνουμε πριν ακριβώς το σπανάκι. Συγγνώμη, ναι. Πριν το σπανάκι, ρίχνουμε το καλαμάρι. Μετράμε μέχρι το 10. Ρίχνουμε το σπανάκι, μετράμε μέχρι το 10. Ρίχνουμε το βούτυρο μέχρι που να λιώσει ουσιαστικά άλλο ένα λεπτό και το βγάζουμε έξω το φαγητό από τη φωτιά. Τέλεια. Για να το δούμε πώς σερβίρεται από τον Άκη. Με κατεψυγμένο είναι πιο ωραίο, μου φαίνεται, να μην το χαρακτηρίσει. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό για τα κρυθάρια και τα ριζότα. Πάντα τη στιγμή που τα τελειώνουμε, τα αφήνουμε. Μην το βάλει όλο γιατί θα φύγει απ' έξω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάντα μα πάντα θα τα αφήνει μέσα στην κατσαρόλα 3-4 λεπτάκια και μετά θα το σερβίρει. Εντάξει. Για να κάτσει. Και τώρα είναι αυτό εδώ πέρα που σα λέω, θα πάρετε ένα πυρουνάκι και. Ακριβώ. Λοιπόν, και το έχουμε έτσι εδώ πέρα και πάντα εκτός από την κρεμονάδα που βάζουμε από πάνω, κάτσε λίγο, θα κρατήσουμε και λίγο στην άκρη και θα αφήσουμε όπου θέλει να βάλει στο πιάτο λίγο παραπάνω. Γιατί είναι αυτό που τελικά θα απογειώσει το φαγητό μας. Ουσιαστικά παίρνουμε, βάζουμε στο φαγητό όσο θέλουμε. Γιατί βλέπεις ότι τα φρέσκα μυρωδικά τώρα ανακατεύονται. Είναι ουσιαστικά... περίεργος να δω πώς είναι το φρέσκο από πάνω. Έχει περίεργεια. Κάτσε λίγο να καθαρίσω εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε, αλλά είναι νηστίσιμο. Μπράβο, Νέζο. Μπράβο, Νέζο. Μπράβο, τους έσκησες. Πώς είναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι δεν, δεν ξέρω άμα η νηστεία είναι τελικά είναι νηστεία. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή... Δοκιμασές. Τώρα θα δω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το πίπερο δεν ελέγξαμε. Είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Και καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω με τη φρέσκα, τα φρέσκα τα υλικά από πάνω. Δεν καταλαβαίνεις ότι τρως αυτό, να μην έχεις μια φρεσκάδα σου. Ναι. Και έχω την ωραία τη φρεσκάδα και του λεμονιού που δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Το λεμόνι έρχεται, σκάει στο στόμα, σκάνε τα μυρωδικά στο στόμα, σκάνε όλα στο στόμα. Τελικά είναι πολύ ξεχωριστό. Να το κάνετε, να το κάνετε, να το κάνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε την ερώτησή μας. Α, ναι. Λοιπόν. Άμα βάλαμε κολοκύθι στη συνταγή, στείλτε SMS με ε κενό, νη για νέ και όμικρο για κενό, να βατεπώνουμε στο 54-890. Ή τηλεφωνήστε στο 901-901-4201 και κερδίστε. Κερδίζετε αυτό το καλάθι που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας με προϊόντα από το κατάστημα Olivier's & Co. στο Golden Hall και στο μόνιμο ηλεκτρονικό κατάστημα που φιλοξενεί γευστικές δημιουργίες κορυφαίων σεφ με βάση το ελαιόλαδο καθώς και πάρα πολλά επιλεγμένα προϊόντα από τη Μεσογειακή γη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και θα απολαύσουμε τώρα. Παίζουμε. Αυτό που έχει κάτσει, δέστε τη διαφορά. Θέλει 3 λεπτά να κάτσει πάντα το ριζότο. Κατάλαβες. Εγώ το τρώω και κρύο. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει αυτό που δεν έχει ακόμη. Αυτό είναι κρύο και θα δεις πόσο νόστιμο είναι. Όχι, να δω που δεν έχει ούζο. Πως είναι χωρίς ούζο. Είναι... Για δοκίμασια το και αυτό. Αυτό το προηγούμενο. Είναι... Να το δούμε. Μπράβο, είναι εξής ωραίο. Να δω. Αυτό το έκανα ακριβώς πριν αρχίσει η εκπομπή. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Ίσως δεν έχει κάτσει. Μόλις κάτσει θα γίνει ακόμα πιο ωραίο. Κατάλαβες, είναι αυτό που σου είπα, θέλει 2-3 λεπτάκια. Αυτό είναι και φαντάζομαι δεν έχουμε ρίξει από πάνω για το θέμα μας. Εκπληκτικό.